Προχθές πήγα και είδα την παραγωγή Lemons, 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 Lemons. Μια παραγωγή του Fresh Target Theater Ensemble σε σκηνοθεσία της Μαρίας Βαρνακίδου, ένα κείμενο του Σαμ Στάινερ. Και ο Μάριος Κωνσταντίνου με την Άνδρια Ζένιου παίζουν σε αυτή την παραγωγή, πρωταγωνιστούν. Και ο Μάριος Κωνσταντίνου είναι ο φιλοξενούμενός μας σήμερα στο Happy Hour. Πάμε να τον υποδεχτούμε στο Studio 1. Γεια Μάριε, καλησπέρα. Γεια σας, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Happy Hour. Καλώς να σας. Πω στην παραγωγή ότι υπάρχει επιστροφή γουστών στο στούντιο το δικό μου. Λοιπόν, Lemons, 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 λοιπόν. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, παράσταση και παραγωγή. Τόσο από πλευράς κειμένου, όσο και από πλευράς παρουσίασης. Ο τρόπος που είναι δομημένη η αίθουσα και ο κόσμος είναι γύρω-γύρω και είστε σε ένα τετράγωνο πλαίσιο. Mm-hmm. Δεν θα δώσω πολλά spoiler, μην φοβείτε. Κάπως. Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά, θα έλεγα έτσι, μια δυστοπική, να το πω έτσι, ναι, αναπαράσταση μιας που έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τη δύναμη της γλώσσας, της έκφρασης. Ακριβώς αυτό είναι το βασικό θέμα, αυτό πραγματεύεται, ο πυρήνας του έργου. Μπορούμε να το πούμε ότι είναι ο περιορισμός της γλώσσας στην επικοινωνία. Άρα το story, η ιστορία αυτού του έργου είναι ένα ζευγάρι που το βλέπουμε πώς περνάει σε όλες τις φάσεις χρονικά αυτής της σχέσης, της ερωτικής, και πώς η γλώσσα μεταξύ τους λειτουργεί ως ένα όργανο, εργαλείο επικοινωνίας, όπως ίδιοι ξέρουμε. Αλλά τι συμβαίνει όταν το κράτος στο οποίο ζουν, η χώρα στην οποία ζει αυτό το ζευγάρι, επιβάλλει έναν νόμο όπου περιορίζει τους πολίτες στη χρήση της γλώσσας, μέχρι 140 λέξεις. Την ημέρα. Την ημέρα. Την ημέρα. Την ημέρα. Βεβαίως, στο έργο δεν περιγράφεται ούτε ποια χώρα είναι αυτή, ούτε το πότε. Το αφήνει έτσι λίγο. Ο χώρος νομίζω μπορείς να καταλάβεις. Εντάξει, ναι, είναι λίγο. Ναι. Δεν έχει σημασία. Και δεν έχει σημασία στο τέλος της ημέρας, γιατί είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ακριβώς. Ναι, ναι, ότι ναι. Σε μια εποχή που πραγματικά νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το εξέλαβα όλο αυτό το πράγμα, σε μια εποχή που η επικοινωνία γενικότερα της νέας γενιάς, της νεότερης γενιάς, είναι και λίγο περιορισμένη λόγω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και όχι της διαζώσης. Mm. Μπορεί να φαντάζει λίγο για κάποιους μεγαλύτερους όλο το θέμα αυτό, το ότι 140 λέξεις την ημέρα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε που είχαμε 100 πόσους χαρακτήρες για ένα μήνυμα και δεν μας έφταναν οι χαρακτήρες. Ή στις κοινωνικές πλατφόρμες, στο Twitter που ήταν μέχρι 100. Ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων και δεν μας έφταναν και πρέπει να βάλουμε παραπάνω. Ναι. Πώς είναι το αντίθετο τώρα όταν έρχεται ο περιορισμός. Ακριβώς αυτό βιώνουν, αλλά είναι και μια αλληγορία. Δηλαδή είναι ένα ρεαλιστικό γεγονός ο περιορισμός των λέξεων στην καθημερινότητά τους, που προκύπτει από αυτό το events, τον περιορισμό στους χαρακτήρες στο Twitter. Αλλά είναι και μια αλληγορία στη σχέση του ζευγαριού. Πότε πάβεις να επικοινωνείς με την άλλη, με τον άλλον. Πότε οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το συναίσθημα ή κάτι που θες να πεις. Πότε αποσιωπάς κάτι από τον σύντροφό σου, από τη σύντροφό σου. Πότε επιλέγεις να μην μιλήσεις. Ο χρόνος φθείρει και την επικοινωνία και κατ' επέκταση και το εργαλείο της επικοινωνίας, τη γλώσσα. Σε αυτό το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, είναι νομίζω ότι όλοι που μας βλέπουν τώρα μπορούν ίσως, αν όχι να ταυτιστούν, αλλά να έχουν υπόψη τους τουλάχιστον, να γνωρίζουν ζευγάρια που ξεκινούν τη σχέση τους, αυτό που λέει, και είναι, δεν προλαβαίνει ο ένας να μιλήσει και ο άλλος να ακούσει και ο άλλος να ξαναπεί τα δικά του κλπ. Και σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και όσο εξελίσσεται η σχέση, αυτό περιορίζεται. Περιορίζεται, ενώ η επικοινωνία και η ανταλλαγή λέξεων και φράσεων περιορίζεται στα απλά τυπικά. Ναι. Φεύγεις. Yeah. Ήρθες. Ναι. Ή και το αντίστροφο, μπορεί σε λιγότερο βαθμό, αλλά ναι, όταν πρωτοσυναντάς κάποιον ή κάποιον, να είναι λίγο μονολεκτικός, ελλειπτικός ο λόγος. Και μετά μπορεί να ξεφύγεις, να μιλάς ακατάπαυστα και λες τώρα εσύ ήσουν αυτός που στα πρώτα ραντεβού δεν μιλούσες ή ξέρω εγώ και τώρα μου έχεις φάει τα αυτιά. Mm.
Εντάξει, η γλώσσα είναι ένα εργαλείο, όπως το είπα πάρα πολλές φορές, αλλά είναι συνδεδεμένο με τον ψυχισμό μας, με την ψυχή μας, μέσα μας, πώς επικοινωνούμε αυτό που σκεφτόμαστε και αυτό που αισθανόμαστε. Άρα ο καθένας το χειρίζεται και το μεταχειρίζεται διαφορετικά. Και νομίζω ο συγγραφέας ο Σαμ Στάινερ. Στάινερ, νομίζω. Ναι, έχει λίγο ανάλογα από ποιο μέρος διαβάζεις την προφορά του ονόματος. Το διαβάζει γερμανικό. Αυτά είναι Στάινερ. Ναι. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση και η μετάφραση του Κωνσταντίνου Κρίτση στα ελληνικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτό το έργο στα ελληνικά. Ναι, έτσι. Ναι. Εν τω μεταξύ, άμα δυσκολεύεσαι λίγο, ενώ επειδή ξέρωσε. Άμα αισθάνεσαι πιο ελεύθερα να μιλάς τα κυπριακά, μιλά κυπριακά. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Αφού μιλούμε και για τη γλώσσα. Για τη γλώσσα και την επικοινωνία. Τώρα δούμε πότε θα γίνει η εναλλαγή. Η εναλλαγή. Μετά, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Okay. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι δείχνει ακριβώς, εξερευνά τη σημασία της επικοινωνίας, όχι όμως μόνο στο επίπεδο των ανθρωπίνων σχέσεων, τη σχέση τη Μπερναντέτ με τον Όλιβερ, αλλά και σε. Θα έλεγα και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, δεν είναι μόνο σε επίπεδο των σχέσεων των δύο ανθρώπων. Όχι, βέβαια, σαφώς όχι. Δηλαδή, υπάρχει ο Όλιβερ και η Μπερναντέτ προέρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους. Mm-hmm. Άρα, βλέπουμε πώς προσεγγίζει ο κάθε ένας από τους δύο αυτή την επιβολή του νόμου. Η Μπερναντέτ το παίρνει λίγο πιο αψήφιστα. Είναι και δικηγόρος. Ο Όλιβερ είναι λίγο πιο επαναστάτης, είναι καλλιτέχνης, είναι μάχημος, θα πάει στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του νόμου 140, η άλλη το ονομάζει νομοσχέδιο. Άρα βλέπουμε και από πώς χρησιμοποιεί ο καθένας. Ο ένας το λέει νόμος, η άλλη το λέει νομοσχέδιο. Άρα μπορούμε να δούμε τις καταβολές και τη στάση απέναντι σε αυτό το θεσμικό που επιβάλλεται, σε αυτόν τον νόμο. Ο ένας το λέει νόμος, η άλλη το λέει νομοσχέδιο. Άρα βλέπουμε και τους πολίτες, αυτούς τους δύο, ως κοινωνικά, πολιτικά όντα, όχι ως πολιτικά όντα πια, πώς αντιδρούν, θα αντιδράσουν, πώς επιβάλλεται αυτός ο νόμος στις δουλειές τους, πώς επηρεάζει τον καλλιτέχνη στη δουλειά του αυτή η επιβολή του νόμου, αυτό το νομοσχέδιο και πώς επηρεάζει τη δουλειά της δικηγόρου. Άρα βλέπουμε όλες τις προεκτάσεις, τις κοινωνικές, τις επαγγελματικές, αλλά και σε επίπεδο σχέσεων. Και βεβαίως αυτό ακριβώς έχει μια εφαρμογή που γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχει. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ενδεχομένως, ναι, σε ποιο μέρος του κόσμου μπορεί να είναι αυτό, αλλά έχει μια εφαρμογή. Πώς να το πω τώρα, διακρατική, μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε. Διότι οποιοδήποτε καθεστώς δημοκρατικό ή άλλο, γιατί και στο έργο δεν μιλάμε για μια δικτατορία, μιλάμε για μια δημοκρατία. Mm-hmm. Όπου μια κυβέρνηση αποφασίζει στην ουσία να επιβάλλει λογοκρισία με έναν τρόπο, τη λογοκρισία παντού, αυτό περί αυτού πρόκειται, αφού σε περιορίζει το να χρησιμοποιείς 140 λέξεις, είτε στη δουλειά σου, είτε οπουδήποτε αλλού, και μετά αρχίζουν αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν σε πολλές δημοκρατίες. Επίσης, ότι μια ομάδα συμφερόντων που πιέζει έχει τη χαλάρωση, έχει την εξαίρεση και πάει λέγοντας. Γι' αυτό λέω ότι έχουν εφαρμογή, μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε πολλές περιπτώσεις. Σαφώς. Είναι ένα έργο που κολλάει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα κράτη. Ναι, είναι καθολικό. Αυτή η ιστορία, αυτή η δυστοπία, όπως είπε στην αρχή, μπορεί να την δούμε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ή και των σχέσεων. Ναι. Εν τω μεταξύ, η παράσταση το Lemons επί πέντε, να το λέω έτσι είναι η συντομία που το αναφέρομαι. Λοιπόν, ήταν να ανέβει νωρίτερα. Ναι, το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο. Μας προλάβαν τα περιοριστικά μέτρα. Βεβαίως πέρασε και από μερικές έτσι της Μαρίας της Βαρνακίδου η πρόταση μέχρι να εγκριθεί, μέχρι να προχωρήσει, μέχρι να υλοποιηθεί. Πέρασε και από μερικά κύματα. Mm-hmm. Και καμιά φορά ίσως μπορεί να συμβαίνει αυτό που λένε και δεν ξέρω, το κάθε πόδι για καλό. Γιατί ίσως και η χρονική περίοδος που αυτό το έργο παρουσιάζεται έχει και αυτό τη δική του τη σημασία. Ναι. Διάβασα μια συνέντευξη της Μαρίας Βαρνακίδου στον Πολίτη που έλεγε ότι το κείμενο απέκτησε για όλους σας άλλη σημασία μετά τις διαδηλώσεις. Βέβαια. Όταν κάτσατε και κάνατε την ανάγνωση μετά τις διαδηλώσεις. Ναι, ήταν έτοιμο το έργο να βγει τον Δεκέμβρη. Μας έπιασαν τα μέτρα.
Και έτσι πήραμε αυτή την αναμονή, όχι παράταση, γιατί δεν ξέραμε πότε θα ξανανοίγαμε. Και συνέπεσαν οι πρώτες μας αναγνώσεις πριν μπούμε στην τελική ευθεία για την περίοδο που διανύουμε τώρα των παραστάσεων, συνέπεσαν με αυτές ένα αποτροπιαστικό Σάββατο και το άλλο το πιο χαρμόσυνο ελπιδοφόρο Σάββατο. Αναφέρομαι στις δύο πορείες διαμαρτυρίας που έγιναν στη Λευκοσία το Φεβρουάριο. Ήταν ακριβώς, ήταν στην καρδιά και γινόταν ξανά. Επίκαιρο ήταν, αλλά ήταν αυτή η συγκυρία που υπογράμμιζε ακόμα περισσότερο την ανάγκη πώς αντιδρούμε, γιατί αντιδρούμε, πότε χρησιμοποιούμε το λόγο μας απέναντι στην κοινωνία, στην εξουσία, σε μια κυβέρνηση, στα πολιτικά μας κόμματα, πώς άτομα γινόμαστε πια ενεργοί, ακόμα πιο ενεργοί πολίτες, γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς να είσαι ποτέ μη ενεργός. Άρα, ναι, συνέπεσε με αυτή την συγκυρία που, εντάξει, ο Όλιβερ είναι ένας χαρακτήρας που πάει στις πορείες, άρα δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε και εμείς από αυτές τις δύο πορείες, και σαν Μάριος, αλλά και σαν Όλιβερ. Μάρη, γιατί πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε, με την έννοια της λέξης επικοινωνούμε, όταν κάτι, όπως είπες, κάτι μας ενοχλεί, κάτι... Δεν είναι να αντιδρούμε στο κάθε τι, αλλά σε μια δημοκρατία υπάρχει κάτι που γίνεται και μπορεί να ενοχλεί μια μερίδα, μπορεί να ενοχλεί την άλλη, μια μερίδα μπορεί να συμφωνεί, μια μερίδα μπορεί να διαφωνεί, αλλά στο τέλος της ημέρας, μέσω της επικοινωνίας δεν γίνεται η σύζευξη και στο τέλος ο οποιοσδήποτε συμβιβασμός. Βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε, στο δικό μου μυαλό, ο λαός επικοινωνεί με την αρχή. Ωραία, με την εξουσία που είναι εκλελεγμένη, έτσι. Υπάρχει ο διαμεσολαβητής που είναι οι βουλευτές. Η Βουλή αυτό έχει να κάνει. Διαμεσολαβεί, μεταφέρει τον παλμό της κοινωνίας, κρίνει, καυτηριάζει επίσης, υποδεικνύει και λαμβάνει και τα μηνύματα από τους απλούς πολίτες. Όταν βραχυκυκλώνουν τα κανάλια, ενδεχομένως μπορεί να κληθεί η ίδια η κοινωνία να πει, κοιτάξτε, μαζί με τη Βουλή και μαζί με την κοινωνία υπογραμμίζουμε αυτή την αδικία ή αυτό το πρόβλημα ή επικοινωνούμε και στους υπόλοιπους συμπολίτες, συμπολίτες μας ότι ξέρετε υπάρχει αυτό το θέμα δαμέ και πρέπει να το δούμε. Νομίζω το να διαμαρτύρεσαι ειρηνικά είναι δημοκρατικό δικαίωμα ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που ζούμε γιατί είναι ένας τρόπος να ασκήσεις κριτική στον ίδιο σου τον εαυτό, στην ίδια σου την κοινωνία, μετά στην εξουσία που την έχεις εκλέξει, αν θεωρείς ότι αδικείται το σύνολο της χώρας στην οποία ζεις. Έτσι. Άρα είναι, η διαμαρτυρία είναι η γλώσσα της δημοκρατίας, η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα κανενός, ούτε αυτού που περιφρουρεί, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται απλός πολίτης. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Έτσι επικοινωνούμε. Βέβαια, δεν θα χρειαζόταν να διαμαρτυρόμασταν αν επικοινωνούσαμε σε τακτική βάση μεταξύ μας οι πολίτες με την αρχή και με όλους τους θεσμούς, με όλους τους φορείς. Το να φτάνεις να βγεις στον δρόμο σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Επειδή έχεις και την ιδιότητα του φιλολόγου, και γνωρίζεις λίγο περισσότερο καλύτερα ίσως το θέμα της χρήσης της γλώσσας. Αυτό λες, το ότι ίσως αν επικοινωνούσαμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Έχοντας επαφή και με νέα παιδιά, πιστεύεις ότι υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας, χρήσης της γλώσσας? Πολλές φορές κάποιοι κατηγορούν ότι ξέρεις ότι για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε, για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, είναι θέμα ποσοτικών ποσότητας. Το πόσες λέξεις χρησιμοποιούμε, είναι το τι λέμε, πόσο μιλάμε. Εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ απλό για το πώς αντιμετωπίζω τη γλώσσα. Για μένα η γλώσσα είναι επικοινωνία. Δεν θα περιοριστώ στο πλούσιο λεξιλόγιο. Αν κάποιος έχει φτωχό λεξιλόγιο, αλλά έχει καταφέρει να επικοινωνήσει το συνέστημα ή την ανάγκη του ή την επιθυμία, είτε απλά ένα λογικό επιχείρημα, είναι εντάξει στην επικοινωνία. Αν έναν άλλον άτομο τα ίδια πράγματα τα έχει επικοινωνήσει με έναν πιο πλούσιο λεξιλόγιο,
είναι... Είναι αυτό που καμιά φορά λέμε ότι μιλάει πολύ χωρίς να λέει τίποτα. Υπάρχει και αυτό. Έτσι. Τώρα, η γλώσσα είναι επιλογή, είναι ατομική επιλογή. Τώρα, σε γενικό πλαίσιο, το τι διδασκόμαστε στα σχολεία ή σε ένα πανεπιστήμιο, σαφώς και ο πλούτος της γλώσσας δεν είναι αξιακός. Δεν θα έρθουμε να αξιολογήσουμε έναν ομιλητή ή μια γλώσσα για τον πλούτο της. Εγώ απέχω από αυτή την ομάδα που μιλάνε αξιακά για τις γλώσσες ή αξιοκρατικά. Με όσο περισσότερα σχήματα λόγου ή λεξιλόγιων μπορείς να επικοινωνήσεις, ενδεχομένως έχεις παραπάνω τρόπους να επικοινωνήσεις εκείνο που θέλεις. Ωραία. Αυτό είναι για μένα. Ότι η γλώσσα ως όπλον, ως εργαλείο γίνεται πιο αποτελεσματική, ναι. αποτελεσματικό, όσο περισσότερα άλλα μικρά εργαλεία έχεις από αυτή τη γλώσσα. Χωρίς να σημαίνει ότι... Να επιστρέψω στην παράσταση, στο Lemons, και να πούμε και δύο-τρία πράγματα λίγο για ότι έχουν μείνει παραστάσεις 12, 13, 14, 16 και 17 Μαρτίου, στις 18:30, στο Πολιτιστικό και Ερευνητικό Ίδρυμα Άρτος. Σκηνοθεσία, όπως έχω πει, της Μαρίας Βαρνακίδου, Άνδρια Ζένιου και Μάριας Κωνσταντίνου πρωταγωνιστούν. Μετάφραση του Κωνσταντίνου Κρίτσι, σκηνικά κοστούμια Κωνσταντίνα Ανδρέου, σχεδιασμός φωτισμού Σεσίλια Τσελεπίδη, συμβούλος κίνησης Τζούλια Μπρέντελ, γραφικά Πόπη Πισουρίου, φωτογραφία Ισμήνη Χαχολιάδου. Και έρχομαι ξανά πίσω στην παράσταση με κάποιο τρόπο για να, να σε ρωτήσω το εξής. Έχει την ιδιομορφία αυτή η παράσταση και παίζεται δίπλα στο κοινό, σε απόσταση σχεδόν αναπνοής. Είστε σε ένα. Τηρώντας τα πρωτόκολλα. Ναι, τηρώντας τα πρωτόκολλα, πάντα αυτό, ναι. Και εμείς είμαστε εκεί με τις μάσκες μας κλπ. Το απόσταση αναπνοής, το λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η απόσταση που υπάρχει σε μια θεατρική σκηνή, που είστε πάνω στη σκηνή και ο κόσμος είναι κάτω στις θέσεις. Ναι. Ο χώρος έτσι όπως είναι, υπάρχει ένας χώρος προδιαγεγραμμένος που κινείστε, δεν βγαίνετε από αυτόν και οι θεατές είναι γύρω-γύρω. Νομίζω ότι τελευταία φορά που σε είδα πρέπει να ήταν στην τριλογία του παραθερισμού, σε σκηνή μεγάλη. Ακριβώς το αντίθετο. Που είναι ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Πες μου λοιπόν, πώς είναι το να παίζεις, ας πούμε, να είσαι σε μια σκηνή ενός θεάτρου όπως είναι η κεντρική σκηνή του ΘΟΚ, ας πούμε. Έτσι. Και τότε ήταν, νομίζω, και πριν τα μέτρα. Και μετά και τώρα σε ένα χώρο που είναι πιο κλειστός. Για έναν ηθοποιό, τι είναι πιο δύσκολο, τι είναι αυτό που τον. Ποιο είναι το κομμάτι που σε εντρικάρει εσένα περισσότερο. Και τα δύο είναι δύσκολο. Γιατί ο χώρος που καλούμαστε να διανύσουμε είναι το θυμικό του θεατή. Είναι η ψυχή, το μυαλό του, έτσι. Άρα είτε κάθεται σε μια πλατεία μιας κεντρικής σκηνής ενός θεάτρου, είτε σε ένα μικρό θέατρο όπως είναι αυτό στο Άρτος, που είναι η μη θεατρική, η συμβατική χώρη, η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε στο εσωτερικό του θεατή είναι η ίδια. Άρα αυτό είναι μια πρόκληση που συναντούμε όλοι, ανεξαρτήτως σε ποιο θεατρικό χώρο βρισκόμαστε. Τώρα, αυτή η εγκύτητα του θεατή ενδεχομένως είναι η σωματική επαφή, η σωματική εγκύτητα που κάνει. Έρχεται πιο κοντά ο θεατής, είναι πραγματικός και δεν χάνεται. Ο θεατής είναι μονάδα όταν είναι πολύ κοντά σου. Όταν είναι χαμένοι όλοι στο μαύρο σκοτάδι μιας πλατείας, γίνονται ένα. Που δεν μπορώ να διακρίνω. Ναι. Για μένα είναι και τα δύο εξίσου συναρπαστικά. Εξίσου συναρπαστικά. Πόσο μπορεί ενδεχομένως σε μια τέτοια συνθήκη, όπως είναι τώρα αυτή η παράσταση, όπως είναι αυτή η παραγωγή, που στον κάθε θεατή κάποια κομμάτια του έργου μπορούν να πούν διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, εγώ σε άλλα σημεία, ας πούμε, παράδειγμα, τα βρήκα και λίγο κομικά, παρόλο που δεν είναι κωμικό το έργο. Όχι, αλλά υπάρχουν στοιχεία που υπάρχουν στοιχεία όμως κωμικά. Ναι. Εγώ γέλασα σε άλλα σημεία, κάποιος άλλος γελάει κάπου αλλού. Για εσένα, ας πούμε, ως ηθοποιό που έχεις κάνει την ανάγνωση, που παίζεις, και βλέπεις τη μία μέρα ότι, ας πούμε, παράδειγμα, κάποιος γελάει με αυτό το κομμάτι, κάποιος γελάει με το άλλο. Αυτό σε επηρεάζει. Πώς το εκλαμβάνεις εσύ, είναι ότι είναι κάποια στιγμή, είναι στοιχεία τα οποία εσείς ενδεχομένως μαζί με τη Μαρία δεν τα εντοπίσατε ότι μπορεί να λειτουργούν κωμικά για έναν θεατή? Όχι, δεν βλέπουμε έτσι. Ναι. Νομίζω ότι στις πολλές αναγνώσεις
μπορείς να καταλάβεις σε ποια σημεία μπορεί, αν και σε αυτό το έργο δεν το σκεφτήκαμε ποτέ, ναι. Που μπορεί να... Κάποιες ατάκες το περιμέναμε, ας πούμε, ότι θα γελούσαν. Ναι. Αλλά όταν αντιδρούν κάποιοι ή κάποιες σε σημεία που δεν είναι αυτά που ο μέσος όρος κοινού θα αντιδράσει, είναι εκεί που μπορεί και να πεις, α, μεταδόθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε μπόρεσε να ξεκλειδώσει κάτι, άρα... Καλά τα είπα. Ναι. Είναι ωραίο το να βλέπεις πολλαπλές αναγνώσεις ταυτόχρονα. Μέσα σε μία ώρα και 30 λεπτά να θωρείς, να γελούς σε διαφορετικά μέρη, άλλοι αλλού, να μπορεί να βλέπεις και μία μετατόπιση στο σώμα που μπορεί να είναι και μία αμηχανία. Ή γελάνε σε σημεία που ξέρεις ότι με αυτό δεν θα έπρεπε να γελάς. Δηλαδή είναι λίγο προσβλητικό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη σκηνή μεταξύ των ηρών. Και όμως καταλαβαίνεις ότι το κοινό τι έχει, τι εργαλεία έχει όταν είναι θεατής, το χειροκρότημα και το γέλιο. Το γέλιο πολλές φορές είναι ένδειξη και της αμηχανίας και της αντίδρασης του. Άρα... Σε μια δύσκολη στιγμή, καμιά φορά, γελάς. Όταν κάποιος πέφτει κάτω και τον βλέπεις ότι πέφτει, γελάς. Ναι. Οπότε είναι αυτό, είναι η αντίδραση φυσική του, η άμυνα. Ναι. Είπα προηγουμένως ότι είσαι και φιλόλογος. Να πούμε και στον κόσμο λοιπόν ότι σπούδασες πρώτα φιλόλογος και μετά έγινες ηθοποιός. Πώς έγινε αυτό? Κλασικά, ξέρετε, η τέχνη στην Κύπρο είναι λίγο. Πού θα πες, παιδί μου, να γίνεις ηθοποιός, καλλιτέχνης, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός? Δεν έχουν λεφτά, τι θα πει ο κόσμος για σένα, έτσι. Ελπίζω πως έχουν αλλάξει τα πράγματα και νομίζω έχουν αλλάξει. Εντάξει, ως καλός μαθητής έπρεπε να σπουδάσω κάτι έτσι που θα σέβαζε στο δημόσιο, στο σχολείο. Αν και μου άρεσε η λογοτεχνία πάρα πολλά. Σπούδασα ελληνική φιλολογία, γλωσσολογία και λογοτεχνία, αλλά ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο. Είπα να το δω όταν θα τελειώσω, γιατί λέω να ξεκινήσω το θέατρο ταυτόχρονα με φιλολογία, δεν με βλέπω να τελειώνω το πανεπιστήμιο. Και όταν το τελείωσα στην Αθήνα, μπήκα στη σχολή του θεάτρου τέχνης στο Κάρολος Κουν και δούλευα έτσι μόνο με το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια έχω μπει και στην εκπαίδευση. Ναι. Αν και δεν το είχα έτσι, ερχόμουν σε επαφή με τη χρήση της γλώσσας, η διδακτική της γλώσσας ως ελληνική μέσα από το θέατρο, οι πρακτικές της άλλων τεχνών, οι τέχνες ως εργαλείο για τη διδακτική της γλώσσας. Βεβαίως, όλο αυτό το διάστημα, Μάριε, αρκετά χρόνια τώρα, έχεις συνεργαστεί και κυρίως θεατρικά, έχεις κάνει και κάποιες τηλεοπτικές δουλειές, αλλά κυρίως θεατρικά, με αξιόλογους σκηνοθέτες, κατά γενική ομολογία αυτό, έτσι. Και πλέον τώρα αυτό, το ότι κάνεις κάποιες δουλειές, το κάνεις επιλεκτικά, δηλαδή βλέποντας και τις δουλειές που έχεις κάνει τον τελευταίο καιρό, λειτουργείς και λίγο επιλεκτικά ή δεν πρέπει κάτι να σου πει, κάτι να σε εκφράζει περισσότερο? Ποιο είναι το κριτήριο για να συμμετάσχεις σε μια δουλειά? Είναι πολλά τα κριτήρια. Το επιλεκτικό δεν θέλω να ακουστεί, ούτε το προσέλαβα αρνητικά. Όχι, δεν το είπα αρνητικά. Εγώ έφτασα σε ένα σημείο που πια δεν είχα το ψυχικό σθένος να κάνω πολλά πράγματα. Άρα ήθελα να είμαι λίγο πιο συγκεντρωτικός, όχι επιλεκτικός. Να πάρω αυτή την ανάπαυλα. Άρα το κριτήριο και ήρθε και αυτή η πρόταση, προέκυψε και η εργοδότηση σε ένα σχολείο. Ήθελα πάντα να το κάνω. Είναι και ένα είδος performance μιας παράστασης στο σχολείο και το έκανα. Και νιώθω ότι μπορούν να μπουν κι άλλοι νέοι άνθρωποι στην εκπαίδευση που έχουν καταβολές από τις τέχνες, γιατί τσαμέδουν τα μαθήματα τα οποία μπορεί να είναι δύσκολα, αποκτούν μια νέα. Τώρα ευλογώ τα γένια μου ή τον εαυτό μου περί αυτό λόγο. Πειράζει. Είμαι επιλεκτικός. Αυτό που με εντρικάρει είναι το έργο, πάνω απ' όλα. Και εννοείται, σαφώς και ο θείασος, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα απορρίψω ανθρώπους, σκηνοθέτες. Δεν θα γίνω επιλεκτικός στους ανθρώπους. Είναι το έργο. Ναι, όταν είπα το επιλεκτικό, σε εννοούσα παράδειγμα. Ας πούμε, ανακοινώνεται ότι θα γίνει ηχή παραγωγή και καλούν σε ακροάσεις ειδοποιούς. Ποιο είναι αυτό, προσπαθούσα να δω, ποιο είναι το κριτήριο που θα σε κάνει να πας σε αυτή την ακρόαση για να διεκδικήσεις ένα ρόλο σε μια... Το έργο. Το έργο και τι μπορώ εγώ να δώσω.
μέσα σε αυτό το θίασο, από το δικό μου ψυχισμό, από τα δικά μου εργαλεία σαν καλλιτέχνης. Είναι το έργο, ναι. Το έργο και η όλη πρόταση, ας πούμε. Ναι, που θα έρθει. Αυτός είναι και ένας λόγος, βεβαίως, ο λόγος του ότι πλέον υπάρχει και η εργοδότηση σε σχολείο που αποφεύγεις ίσως και την τηλεόραση, γιατί έκανες λίγες δουλειές τηλεοπτικά. Όχι, τηλεόραση είχα κάνει όταν πρώτο ξεκίνησα, όταν επέστρεψα στην Κύπρο το 2009. Να το πω έτσι, δεν είναι ότι απέρριψα την τηλεόραση ως μέσο ή αυτά που συμβαίνουν στην τηλεόραση. Εγώ σαν άνθρωπος, είναι πολλοί ώρες, τα γυρίσματα, τα τηλεοπτικά, μου στερούσαν το θέατρο πολλές φορές. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να ξυπνάει από το πρωί, να πηγαίνει στο γύρισμα και μετά πρόβα. Δεν έχω αυτές τις αντοχές. Θαυμάζω, βγάζω το καπέλο στους συναδέλφους μου που μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα και το κάνουν πάρα πολλά καλά. Εγώ δεν μπορώ. Είμαι λίγο, θέλω ένα πράγμα ταυτόχρονα. Και τώρα σχολείο και πρόβες, ας πούμε, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μένα. Το να είμαι καλός και στα δύο. Αλλά επειδή φτιάξαμε ένα καλό πρόγραμμα, μπόρεσα να ανταποκριθώ εξίσου καλά και στα δύο. Άρα η τηλεόραση από μένα, είδα ότι δεν μπορούσα να τα συνδυάζω. Ή θα ήταν μια χρονιά μόνο τηλεόραση, ή θα ήταν μια χρονιά μόνο θέατρο. Κάποτε τα πήρα να αλλάξω, αλλά μου έλειπε το θέατρο. Ναι. Αυτό όλο, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας, θέλω, έχοντας συνεργαστεί με διαφορετικές γενιές, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έχει συνεργαστεί με αξιόλογους ανθρώπους. Από τον Εύη Γαβριλίδη να πάω τον Ήμνηστο μέχρι τώρα, ας πούμε, με τη Μαρία Βαρνακίτου που είναι της νεότερης γενιάς που έχει να επιδείξει κάτι διαφορετικό ως επιλογές, ως προτάσεις. Και η οποία νομίζω ότι είναι και το πρώτο της θεατρικό. Μέχρι τώρα δουλεύει με άλλο τρόπο. Όχι, το δεύτερο. Είχε κάνει και το ΡΑΜ το προηγούμενο. Ναι. Λοιπόν, όλο αυτό, εσένα ως ηθοποιός, τι σου δίνει? Το ότι είχες την ευκαιρία μέχρι τώρα να έχεις αυτή την τύχη, να συνεργαστείς με αυτές τις διαφορετικές γενιές δημιουργών. Είναι πλούτος. Μπόρεσα μέσα από αυτές τις στιγμές και από όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους να δομήσω, να συνθέσω αυτό που είμαι εγώ σήμερα σαν καλλιτέχνης. Μπορεί κάποια να με άγγιξαν περισσότερο και κάποια λιγότερο, καθαρά για υποκειμενικούς λόγους. Άρα είναι έτσι όπως στη ζωή μας. Δηλαδή μαθαίνουμε ή έρχομαστε σε επαφή με πράγματα που δεν μιλούν 100% με εμάς. Αλλά σίγουρα κάτι αφήνουν. Άρα νιώθω ευγνώμων που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και συνεργάζομαι ακόμα, που μπορεί και ταυτόχρονα να σου συμβεί μέσα σε μια θεατρική σεζόν να έχεις δύο παραγωγές ή μια σκηνοθέτης να είναι, μπορεί να πει κάποιος της παλιάς φρουράς και η άλλη σκηνοθέτης, ο άλλος σκηνοθέτης να είναι ένας νέος καλλιτέχνης, ένας νέος σκηνοθέτης. Εννοείται ότι είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία θα μάλιστα τα πω και όχι τόσο αντίθετα. Ναι. Τι είναι αυτό που σου δίνει χαρά, τόσο καλλιτεχνικά όσο και ως Μάριος προσωπικά? Ως Μάριος η φύση. Πελανίσκω με τη φύση. Άρα αν μπορούμε να κάνουμε παραστάσεις μέσα στη φύση, μέσα στα χωράφια τώρα ειδικά, θα ήταν ο ιδανικός συνδυασμός. Σε εξωτερικό χώρο δεν θα έχει και τον περιορισμό των 50 ατόμων, ναι, νομίζω. Στο θέατρο μου αρέσουν τα έργα περισσότερο και οι ωραίες συναντήσεις που δεν συναντιέσαι απλώς για να κάνεις μια παραγωγή, δύο μήνες πρόβες να βγουν να τελειώσουν. Είναι το πράγμα που φεύγεις λίγο. Μάλιστα. Μάριε, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω ότι θα πω και στο τέλος της εκπομπής ξανά, θα επαναλάβω για τις μέρες, για την παράσταση. Lemons. Παρόλο που ξέρω τι σημαίνει η επανάληψη 5 φορές, δεν το λέω γιατί άμα το πω θα είναι spoiler για αυτούς που θα θέλουν να έρθουν και να δουν την παράσταση. Δεν έχει καμία σχέση με την παράσταση. Πραγματικά. Το αναμνηστικό δώρο που έχουμε για εσένα, Μάρια, είναι η ανθολόγηση επιμέλεια της Αλεξάνδρα Ζαμπά, οι νεότεροι Κύπροι ποιητές και ποιήτριες, 1981-2001. Μια ανθολογία από τις εκδόσεις Αρμίδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα ποιητικό ταξίδι που συνεπαίρνει όλους τους λάτρες της ποίησης. Διαβάζεις ποίηση? Διαβάζω σαφώς. Και είναι από το 81, μου λες, δεν βλέπω καλά. Είναι από το 1981 ως το 2001. Από τη χρονιά που γεννήθηκα, άρα είχε Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ, λοιπόν, συμβολικά. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς.
Καλή συνέχεια. Επίσης, και στο επανειδήν επί σκηνής. Ή και σε χώρο που δεν είναι κανονική σκηνή, διαφορετική. Okay. Για την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Γεια. Yeah.